Σε ρυθμούς αυτοδιοικητικών εκλογών θα βρίσκεται σε ένα χρόνο από σήμερα η χώρα και ήδη οι διεργασίες είτε αθόρυβα είτε πιο δυνατά βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ήδη μάλιστα παρατάξεις που έχουν αναφορά στον χώρο της κέντρο Αριστεράς, αποφασίζουν την κοινή τους κάθοδο όπως την περιοχή της Άρτας όπου η Τζένι Νταπρατζή Κίλια της Δημοτικής Αναγέννησης και ο Γιάννης Παπαλέξης, επικεφαλής της παράταξης Γέφυρα στο μέλλον, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αλλαγή όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πριν από λίγες ημέρες παρουσιάζοντας το κείμενο της αυτοδιοικητικής συνεργασίας με έξι σημεία. Βέβαια το ποιος θα ηγηθεί αυτή τη κοινή πορεία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί και έτσι ο σημερινό δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Χρήστος Τσιρογιάννης δεν ξέρει ακόμη τον αντίπαλό του. Σεβόμαστε οποιαδήποτε κίνηση ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσιρογιάννης σημειώνοντας ότι ο πολιτικός χρόνος είναι αρκετά μεγάλος. Μάλιστα εκτίμησε πως με δεδομένη τη δυσκολία που απαιτείται για την συγκρότηση ενός ψηφοδελτίου με μεγάλο αριθμό υποψηφίων, θα είναι λιγότεροι οι υποψήφιοι δήμαρχοι που θα βρεθούν στην γραμμή εκκίνηση των εκλογών. Κοίταξτε, εγώ έχω δηλώσει ότι θα διεκδικήσω και την Δημαρχία για την τρίτη θητεία. Ήδη έχουμε μέσα στη διαδικασία συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Από εκεί πέρα είναι σεβαστή οποιαδήποτε άλλη κίνηση γίνεται. Μέχρι στιγμής επίσημα δεν υπάρχει Κάποιο άλλο, ο οποίο φαίνεται ότι διεκδική για το Δήμο Αρτέων, ο νομίζω όμω ότι επειδή έχει να κάνει και έρχονται και οι βουλευτικέ εκλογέ στην πορεία, είναι πολύ ο πολιτικό χρόνο και νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. και καταλαβαίνετε ότι τώρα, όπω το... Έχω... λέγεται και όπω είπαν και οι ίδιοι, ότι το να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο δεν είναι εύκολη δουλειά. Γιατί πρέπει να έχει ε, ούτω ή άλλω το 80% των τοπικών συμβουλίων πάνω από 300 κατοίκου και αυτό να είναι κατατεθειμένο στο πρωτοδικείο πριν ξεκινήσει για να κατέβει τι εκλογέ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν, ας πούμε, θα δημιουργηθούν σίγουρα σε όλου του Δήμου ε, λίγα ψηφοδέλτια, ε, λίγε υποψηφιότητε ε, που θα απαιτούν μεγάλο αριθμό ατόμων. Οπότε εδώ είμαστε, καταλαβαίνετε ότι η αυτοδιοίκηση και αυτή είναι νομίζω πάγια αρχή όλων μα. Όλοι μπορούμε να είμαστε σε κάποιο πολιτικό φορέα, αλλά ε, πρέπει να, ε, να κάνουμε ανοίγματα, γιατί η αυτοδιοίκηση δεν έχει ούτε χρώματα ούτε κόμματα, τα προβλήματα είναι κοινά. Και εκεί ερχόμαστε να απαντήσουμε με, όχι μόνο με τον επικεφαλή Δήμαρχο, αλλά και με ένα αξιόλογο ε, ψηφοδέλτιο που και σε επίπεδο τοπικό αλλά και σε δημοτικό. Ε, καταρχήν, σεβόμαστε τον οποιοδήποτε αντίπολο. Ξέρετε, αν μιλήσουμε με όρους, όρου, θα πούμε ότι υπάρχουν και φαβοροί οι οποίοι έχουν κερδίσει, υπάρχουν και ο τσάντερ τα οποία έχουν κερδίσει και κερδόμαστε στο 90. Από εκεί και πέρα, να πω ότι εμεί είχαμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα, παρόλο που περάσαμε μια δύσκολη συγκυρία ε, περίοδο με την πανδημία, που χάθηκαν στην ουσία δύο χρόνια και πήγαμε πίσω, εμεί θέλουμε να το ολοκληρώσουμε ε, όσον αφορά πούμε, αυτό το έργο μα. Δηλαδή, είμαστε δίπλα και προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι ή ότι δεν έχουμε κάνει λάθη η ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά, αλλά τουλάχιστον το έργο μα θα μα κρίνει και αν μπορούν οι πολίτε να μα εμπιστευτούν ή όχι. Εμεί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και η κρίση των πολιτών θα είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει σε ποιου εμπιστεύονται για την επόμενη πενταετία.